Φάμπρικα Ανογιαννάκη, ξενοδοχείο Μήνος, Μέγαρο Κοθρίλιο Πυράκι, τρία διατηρητέα μνημεία ιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου, τα οποία μετρούν τις πληγές τους, περιμένοντας καρτερικά να ξεκινήσει η αποκατάσταση και η ανάδειξή τους. Η Κρήτη TV μπήκε στα άδυτα της πρώην Φάμπρικας Ανογιαννάκη στην Αγία Τριάδα, καταγράφοντας εντυπωσιακές και συνάμα ανησυχητικές εικόνες. Λειτουργήσε ως φάμπρικα παραγωγής ελαιολάδου, είχε πλήρη εξοπλισμό, είχε 4 πηγάδια, είχε χώρο αποθηκευτικό, είχε στάβλο και είχε στον πρώτο όροφο την κατοικία του Ανογιαννάκη που ήταν πολυτελής για την εποχή εκείνη. Το πρώτο βήμα για τη διάσωση της πρώην φάμπρικας Ανογιαννάκη έγινε το 2018 με την εξαγορά του μνημείου από τον Δήμο Ηρακλείου. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό για το Δήμο να αναστηλώσει το διατηρητέο σε ένα κέντρο παραδοσιακής μουσικής που θα δώσει άλλη πνοή στην ιστορική όσο και πολύπαθη συνοικία. Είχαμε ως Ηράκλεια πρωτοβουλία προτείνει στον κύριο Ασλάνη, όταν ήταν ακόμα δήμαρχος, να αγοράσει αυτό το κτίριο για να γίνει καπή για τους κατοίκους της Αγίας Τριάδας. Επί δημαρχίας του κυρίου Γιάννη Κουράκη επανήλθαμε Ηράκλειο πρωτοβουλία με την πρότασή μας και τότε μου ανέθεσε με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας να διαπραγματευθώ με τους ιδιοκτήτες και να ετοιμάσω ένα φάκελο για το Πράσινο Ταμείο. Η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει ετοιμάσει το εξής σχέδιο. Θα γίνει μια μελέτη εκτίμησης στατικότητας του κτηρίου. Εφόσον αυτή η μελέτη το επιτρέψει ή επιβάλλει κάποιους όρους, θα μπει ένα συνεργείο καθαρισμού και μετά θα γίνει αποτύπωση από με drones και επίγεια του κτηρίου, ώστε να θέσει τις βάσεις για μια μελέτη αρχιτεκτονική, στατική και μηχανολογική. Οι εικόνες που κατέγραψε η Κρήτη TV στο ξενοδοχείο Μήνος είναι εξόχως αποκαλυπτικές. Πέρα από τις προσωρινές παρεμβάσεις που χρειάζεται να γίνουν για λόγους δημόσιας ασφάλειας, ο σχεδιασμός προβλέπει την ολική αποκατάσταση του πρώην ξενοδοχείου, ώστε να φιλοξενήσει έναν πολυχώρο για την κριτική διατροφή. Ένα διόροφο κέλυφος, ετοιμόρροπο επί της ουσίας, το οποίο πρέπει να αποκατασταθεί και να αναδειχθεί σε στέγη κριτικής διατροφής. Η πρότασή μας είναι στα χέρια του Υπουργείου Πολιτισμού και αναμένουμε τις σχετικές εγκρίσεις. Θεωρώ ότι αν οριμάσει η συγκεκριμένη πρόταση, τότε θα βρούμε και κάποια χρηματοδότηση. Η αγωνία μας εντωμεταξύ είναι πώς θα αποτρέψουμε το να έχουμε κάποια τμηματική κατάρρευση του συγκεκριμένου κτηρίου. Κορυφαίο δείγμα του ρομαντικού νεοκλασικισμού στο Ηράκλειο, το περίφημο Μέγαρο Κοθρή σχεδιάζεται να αναστηλωθεί ώστε να φιλοξενήσει δημοτική πινακοθήκη. Το κτίριο αυτό που έχει κηρυχθεί μνημείο από τη δεκαετία του 70 δεν είναι σε καλή κατάσταση, προφανώς και λόγω της φθοράς από το χρόνο, αλλά και λόγω της επιβάρυνσης από τις σεισμικές καταπονήσεις. Η τελική εικόνα θα είναι μια δημοτική πινακοθήκη με περιοδικές και μόνιμες εκθέσεις, με εργαστήριο συντήρησης έργων τέχνης και θα δώσει πνοή σε ένα σημείο που αν μη τι άλλο έχει εξέχουσα θέση για την πόλη και πολύ μεγάλη σημασία. Ο χρόνος έχει αφήσει βαριά τα σημάδια του στα διατηρητέα κτίσματα ιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου. Μεγάλο στοίχημα τα μνημεία φαντάσματα να διασωθούν και να ξαναβρούν την παλιά τους έγκλη.